Σούπα. Λέει φακή. Λέω τι. Λέει φακή, μου το έχει κρατήσει. Λέω έχει πρόβλημα. Λέει γιατί. Με τέτοια λιακάδα φακή. Τρως, Βασίλη, έχεις φάει ποτέ. Με λιακάδα φακή. Ποτέ. Λοιπόν, πάμε. Χαμήλωσε ρε μαλάκα ρε. Γιατί το πρόσωπο του Ράσπα Λουτσέσκου κοσμεί τα πρωτοσέλιδα. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Υπάρχει το ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θυμούνται την περίοδο με τον Λουτσέσκου, τις μεγάλες επιτυχίες. Οπότε εγώ θα πάω σε έναν συνάδελφο ο οποίος έχει μια σχέση σταθερή, στέρεης προσωπικής φιλίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι ο Ρασβάν Παετανέσκου που έχει το ίδιο όνομα. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καμήλος, καμήλος. Ρασβάν, good morning. Ρασβάν Παετανέσκου. Θα τους κάνει ρόμπα τώρα. Και εγώ λέμε Έλληνα. Τώρα θα του πει τα πάντα. Ρασβάν Λουτσέσκου, and you have the same name, eh? The same name. Ας τις σάλτσες, δεν εμπλούζω. Fortunately for you and for him. Fortunately. Ζήτω Τσίπρας. Ζήτω τα αγγλικά του Τσίπρα. Θέλω να το ρωτήσω κατευθείαν. Ευτυχώς για σένα και για μένα. Ευτυχώς γιατί για το όνομα δεν το καταλαβαίνω. Γιατί ευτυχώς δεν λες Ρασβάν. What's going on with your friend, Mr. Λουτσέσκου? What's going to do? What's going to do? Φίλε, ο Τσίπρας μπροστά του είναι ατελείωτος. What's going to do? Όχι, τσαμπουκάδες. Τσαμπουκάδες. Ποιος τσαμπουκάδε βλέπετε? Τον άλλο, ναι. Χαγιαμπούσα. Ψάρια. Ποιος τσαμπουκάδε βλέπετε? Αυτός με τον μπροστά. Με τον μπροστά τον έκλεισε. Ήταν επειδή αυτό ήταν το τι γίνεται, λέμε, του λέω με τον φίλο στον Λουτσέσκου. Μας λέει ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλει να πάρει μια ομάδα στο τέλος της περίοδου και όχι στην αυτή τη στιγμή που η περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί λέει αυτό είναι το πιο σωστό. Όμορφα πράγματα για έναν επαγγελματία προπονητή. Ρασβάν, τάς Λουτσέσκου. Oh, τι κουβαλά αυτός ρε μαλάκα στη μέση του δρόμου. Any contact with the PAOK team. Maybe with the administration. Maybe with Mr. Savidis. Βαρδάρης, τρίβουμε. Πλατεία Βαρδαρίου. Ομορφιά, ε. Ποιότητα. Το βράδυ σε ληστεύουν για τα ποντίκια εδώ πέρα. And the second point of view is clear that Mr. Λουτσέσκου φίλε, αυτή η κίνηση θυμίζει κάτι Κυριακό για τέτοιο να πούμε. Για την πανδημία και αυτά. Καμία σχέση με lockdown. Δεν υπάρχει Έλληνα εδώ πέρα. Μεξικάνο κυθαρίστα. Μεξικάνο κυθαρίστα. Ρώσο δολοφόνο. Μίλασε. Κοκολέ, κοκολέζο πολιτή. Λοιπόν, στην ερώτηση αν υπάρχουν επαφέ με τον Ρωτικάρα. Εδώ κοιτά το γύρο, δεν μπορώ να μιλήσω εκτό. Πε τα μπροστά του. Αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν επαφέ ανάμεσα στον Πάο και τον Λουτσέσκου. Δεν μπορώ να πω, λέει, σε ποιο επίπεδο υπάρχουν επαφέ, σε ποιο stage. Αλλά από την άλλη μεριά, λέει, υπάρχει ο ΠΑΟΚ, είναι γνωστή η ομάδα, δεν έχει, λέει, και αυτό που πρέπει να είναι τώρα. Ο Λουτσέσκου θα μπορούσε να έχει μια θέση εκεί, είναι όλα αυτά που έχει πετύχει. Υπάρχουν, λέει, επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου. Do you think that, το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει, Want. Με επιβεβαιώνει. Do you think that Λουτσέσκου want to come back? Φάγα χιλόπιτα ρε μαλάκα, το είπα το πρωί. Το λέω τον Νίκο, το φάγα. What he want, όχι what he wants, what he want. Κλαίω. What does he want είναι το σωστό. Ή θα πεις does he want ή what he wants, τέλος πάντων. Ναι. Why he want δεν υπάρχει. 12 όροφες, ποια Νέα Υόρκη, ποιο Μανχάταν, εδώ είμαστε. 12 όροφες της Θεσσαλονίκης. Ένας πολύ συναισθηματικός, λέει, προπονητής ο Λουτσέσκου. Από εδώ με donate κατεβαίνει ο Μιχάλης ο Φωτιάδης, το είπε, το έχει πει. Κάνει κατάβαση με donate. Κάνει κατάβαση με donate, κάνω, λέει, κατάβαση από εδώ, από τα 12 όροφες. Από την Ταράτσα από πάνω. Το είπε, σου δώνα, το είπε. Λέει ότι μπορεί. Πες τα donate και το κάνω, λέει. Κατέβει πώς. Αμεσχηνή, από πάνω. Το είπες, τον έλεγες τώρα. Donate, λέει, θέλω. Μην τον αφήσει, δεν το κάνει. Ναι. Όχι ρε, ούτε με τα μαδέρια θα αφήσουμε. Θέλω να πάει από ταράτσα σε ταράτσα με μαδέρια. Αυτό είναι, φίλε, άστο.
Τη μύτη του διαμύρι. Εννοείται ρε φίλε. Σε 10 μέτρα εγώ σε λέω αντέχει. Κάνα παίδι θα σπάσει μόνο. Δεν είναι 10 μέτρα. 10 μέτρα είναι. Ποια είναι 10 μέτρα. Από την ταράτσα του. Από το σπίτι του λέμε, την ταράτσα του. Ο Λουτσέσκου και θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλη αδικία όταν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ, όχι όλοι, αλλά κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ στην Θεσσαλονίκη θεωρούν, λέει, ότι ο Λουτσέσκου έφυγε σαν προδότης από τον ΠΑΟΚ για την προσφορά που είχε από την αραβική ομάδα. Like a traitor. Go on, Razan, please. Now, I remember... Κάνε λίγο τον καθένα. Τι θες, προς τα δόνα φέρνει. Όχι, προς τα έξω. Εντάξει, σήκω στα πάνω. Κάτε εδώ, πάνω. Πάνω, κάτε. Εγώ με έπιασε στο μάχη μου, ρε μαλάκα. Τον κολόδρομο, μαλάκα. Μας γάμισες. Τι θέλεις, πάμε στη Νέα Υόρκη, ρε. Γαμώ τη λακούβα και τη στροφή. Τα σημαντικά νεκροταφεία αριστερά. Δεν είναι νεκροταφεία πια. Α, τα ξυλώσαν να πάρουν. Α, ναι, κάτι τα ξυλώσαν, κάτι κάνανε. Εκκλησία έχει από πίσω, ρε. Όχι, είναι νεκροταφεία έχει από πίσω. Ο προπονητής στην Ξάνθη, ακόμα εκεί, τον Φεβρουάριο, είχε πρόταση, λέει, από την Αλκυλάλ. Άσο και όλους, ρε μαλάκ, τι είχε εδώ. Την είδα, λέει, την πρόταση. Εγώ, λέει, την έχω δει προσωπικά την πρόταση. Όπως λέει, ήταν πιστός, λέει, στην ομάδα και δεν πήγε όπως ήταν, λέει, πιστός και στον κύριο Σαμίδη. Όταν στρίβεις από βαρδάρι πάνω, σε πιάνει ένα ψυχοπλάκωμα, ρε φίλε. Ναι. Καλύτερα πας από περιφερειακό. Ναι. Δεν θα ήταν καλύτερα από περιφερειακό, πηγαίναμε. Ναι, αλλά για αυτό που κάνεις είναι πιο ωραία, πιο πολύ βολή. Ναι, περιφερειακό. Ναι. Θα γυρίσουμε από περιφερειακό. Ναι, όχι, δεν γυρνάω από περιφερειακό. Μια φορά την εβδομάδα ο περιφερειακός μπουκώνει. Άμα πέσει είναι σήμερα. Εδώ κοιτάει, επενδυτής. Νάτος, εδώ αριστερά. Για τους ομίλους του Champions League. Και όχι, ήταν... Εδώ αριστερά γυρίζει. Η προσφορά που είχε. Μια τάξη πραγμάτων. Τι έκαναν αυτοί τώρα, τι κάναν. Αυτοί σε τρία χρόνια θα έχουν σκαλετώσει από την πείνα. Καταλελειμμένα εργοστάσια, καταλελειμμένα κτίρια. Αυτά τα κτίρια, τα ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αυτά πραγματικά δεν έχω καταλάβει ποτέ τι είναι αυτά τα κτίρια εδώ. Αυτά τότε με τα δάνεια πέρα χτίζαν ο καθένας, δεν ήξερε τι ξεκινούσε και δεν ήξερε τι έφτιαχνε. Κλειστά όλα. Ερημωμένα όλα τα πάντα που πάνε τα κούτες. Για πόσα χρόνια θα έρθω έτσι. Καλά, εδώ πάντα ήταν έτσι. Αυτό το... Λέει ότι είχε τρία χρόνια καταπληκτικά στην Ξάνθη, δύο χρόνια φανταστικά στον ΠΑΟ και ένα χρόνο στην Αλ Χιλάλ ο Ραζβάν Λουτσέσκου και εξετάζεται τις περιπτώσεις που θα σκεφτεί. Όχι και Παρισιά είναι αυτά. Αυτή την... Ναι, ήταν... και αυτά είναι τα μηνύματα. Όχι ούτε άλλα... Τα πρώτα τα εβραϊκά, αυτά είναι τα σημασικά. Είπαμε στις chances, the probabilities that... Στο τέλος είναι άκρη, θα πάει. Ότι κλασικός τύπος αραχτός από δυτικά που δουλεύει σε βενζινάδικο με το φραπέ. Εδώ δες. Η χαρά του Λαζόπουλου. Η χαρά του Λαζόπουλου. Δες τον. Βασίλη, δες τον. Δες τον. Κλασικός. Δες τον. Κινητό φραπέ στα παπάρια του. Τι κάνει, ρε μαλάκα. Καλά το παιδί, εντάξει, τι ο άνθρωπος κατάκαιρε. Από το κόκκινο πιο πολύ δουλεύει. Εννοείται. Όχι, εδώ κοίτα. Από εδώ αριστερά πάμε για λαζαριστές. Να το μονή λαζαριστών, η θρηλυκή. Και εδώ πέρα στα άλλωστε σε Σταυρούπολη, δύο είναι. Εδώ ίσως μια μέρα να γίνει το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ίσως. Μετά από πολλά πολλά χρόνια. Εδώ. Αλλά οι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ δεν το θέλουν οι περισσότεροι. Γιατί δυτικά είναι. Τρελή έκταση. Σε τι κόσμο θα είχε. Ο Παναγιώτης λέει ο Παδόπουλος και μόνο αυτό μας μειώνει. Αυτό που λέτε λέει. Πέσω και στο Ρατόπουλο, μας μειώνει αυτό. Ποιο. Σαν είναι ο ΠΑΟΚ λέει μόνο δυτικά. Μας μειώνει προσβολή. Οι κάφροι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ σε όλη τη γη. Α, εδώ είναι, εδώ, σε αυτές τις περιοχές. Θες. Σε πέρασε εδώ, κοίτα τον, κοίτα τον. Λοιπόν, στην ερώτηση, αν δίνει κάτι προοπτική να υπάρχει... Να κατέβω τον πλακό στο ξύλο. Δεν του κάνα τέτοιο να πω. Το μαλάκα. Το μαλάκα, με κίνδυνο σε πέρασε, μπορούσε να γίνει τώρα... Βασίλη, κορονοϊός τεστ, να, Βασίλη, δεξιά, δες. Καλά, καλά, άστο τώρα αυτό. Μην με επιλέξει με τώρα. Τον μαλάκα τον είδες εδώ. Ναι, σου έκανε, ναι. Ούτε ο Χάμιλτον δεν θα έμπαινε έτσι. In football, there are no such things.
Ζω για να κατέβαινε ο ράπ και ήταν ο Χάμιλτον. Με το σκουλαρικάκι, με το καπελάκι, ξέρεις. Το Χάμιλτον τον έχεις, πιστεύω. Τον ψηλό έχεις, το Χάμιλτον. Το ξυλό. Αν και αυτή, μα είναι πολύ γυμνασμένη, πολύ αδύνατη νεύρα. Φόρμουλα 1. Ναι. Είναι μαλάκα υπεραθλητές. Ναι, σίγουρα, ναι. Απλά ξυστεί λίγο. Καμιά ύπουλη, καμιά γροθιά στα κιλά λίγο εκεί. Εντάξει. Η καρδιά τους είναι. Ναι, ρε, αυτή είναι, ναι. Πιο γυμνασμένη καρδιά. Βέβαια. Αυτή και η υπαλληλότητα των μαχητικών αεροσκαφών. Βέβαια. Είναι τρομερές. Τσιτσιπά θα δει σήμερα. Δεν το γάμα στο Φλόρο μόνο. Φλόρο. Τον έχει τον Τσιτσιπά, δηλαδή. Τον Τσιτσιπά τον έχει. Κοίτα, στα ύπουλα τον έχω. Στα ύπουλα. Ούτε στα ύπουλα, ούτε στα ξεύπουλα. Μάλλον σε ένα μαλάκα, ένα 90. Γαϊδούρι. Τον Τσιτσιπά, δεν ξέρει κάτι, μπορεί τον Τσιτσιπά να τον κάνει κανένα παιδί. Μην τον βλέπει έτσι, φίλε. Ναι, το παιδί, εντάξει, ναι. Αφάς τις ρακετιές που κάνει, ξέρει τι δύναμη θέλει. Και τα πόδια του είναι μαλάκα. Δύσκολο άθλημα είναι, ρε.